Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας δηλώνει την κάθετη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να μεταφέρει το τμήμα δασοπονίας από την Καρδίτσα στο Καρπενήσι. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία δεν έχει λογική, καθώς δεν πληρεί ούτε ακαδημαϊκά ούτε κοινωνικά κριτήρια, όπως λέει. Ο κ. Τσιάκος τονίζει ακόμη πως θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για να του εκθέσουν οι τοπικοί φορείς τις απόψεις τους. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτή την πρόταση, διότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δαπανά εκατομμύρια ευρώ, να δημιουργεί υποδομές σε μια περιοχή και μετά να την αποστεώνει, να διώχνει αυτή τη σχολή και να την πηγαίνει σε άλλη περιοχή η οποία δεν έχει τις ανάλογες υποδομές. Θα ήθελα να πω λοιπόν εδώ ότι εμείς θα κάνουμε μια συνάντηση, θα πάμε στον Υπουργό Παιδείας και θα απαιτήσουμε να αλλάξει η απόφαση αυτή, εφόσον βέβαια ανακοινωθεί και αν ανακοινωθεί, γιατί δεν είμαστε ακόμη στο στάδιο των επίσημων ανακοινώσεων, και θα το ζητήσουμε να το επαναφέρει το περιδικαίο αίσθημα. Αρκετά πια η περιοχή μας έχει δεχτεί χτυπήματα, αρκετά πια αποφάσισαν κάποιοι ερήμην μας εις βάρος μας. Πιστεύω ότι με θέληση καλή, σκεφτόμενοι όλοι λογικά, αυτοί που αποφασίζουν, βάζοντας πρώτα ακαδημαϊκά κριτήρια και κοινωνικά, θα μας δώσουν τη χαρά να πούμε ότι θα μείνει το τμήμα της δασοπονίας εδώ και δεν θα μεταφερθεί. Είμαστε κάθετα αντίθετα, επαναλαμβάνω, και εφόσον δεν αλλάξει αυτή η απόφαση, θα προβούμε σε κινητοποίησεις.